Γεια σας φίλοι μου, εδώ είμαστε πάλι άλλο ένα βιντεάκι για όλους εσάς τους φίλους των Καναριών. Λοιπόν, η αναπαραγωγή είναι full, περπατάει στο full, είναι ένα τρελοκομείο εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει. Συμβαίνουν καθημερινά πράγματα, έτσι, κάθε μέρα που έρχομαι από τη δουλειά οι ώρες μου πραγματικά είναι πάρα πολύ λίγες που πρέπει να ασχοληθώ με τα πουλιά, επειδή φεύγω ξημερώματα για τη δουλειά μου, δουλεύω πάρα πολλές ώρες. Και όταν γυρίσω αργά το απόγευμα, γύρω στις 5.30 μέχρι να ντυθώ να ανεβώ εδώ πάνω, γίνεται ένας χαμός, είναι ένα τρελοκομείο, έτσι. Θεωρητικά δεν προλαβαίνω, ευτυχώς μεγάλωσε η μέρα και κάθομαι μέχρι αργά. Χρειάζομαι τουλάχιστον 2 με 3 ώρες, δηλαδή ασχολούμουν μία ώρα και κάτι έτσι ώστε να τα ταΐσω, να τα ποτίσω. Τώρα μπήκαμε στη διαδικασία της αναπαραγωγής, οι ώρες όπως είπαμε θα έλεγα ότι χρειάζονται τουλάχιστον 2 με 3 ώρες για να τα προλάβω όλα, να τα βάλω έτσι σε μία σειρά, να βάλω αυγά, να ταΐσουν τα πουλάκια. Συμβαίνουν σε καθημερινή βάση πράγματα και θάματα εδώ πέρα. Χρειάστηκε από το τελευταίο βίντεο που σας ανέβασα και τα πουλάκια, χρειάστηκε να κάνω ενδιάμεσα κάποιες αλλαγές. Κάποια τα άφησα αναγκαστικά στην τύχη τους, έτσι είχαμε κάποιες απώλειες, δηλαδή από τα 30 πόσα που είχαν επιβιώσει τελικά αυτά που πετάξαν, θα τα δείτε στη συνέχεια του βίντεο, είναι γύρω στα 26 αν δεν κάνω λάθος. Τώρα φτάσαμε και στο τέλος, έτσι, από εκεί και πέρα όμως μπαίνουμε και σε μια επιπλέον διαδικασία, αυτά που θα πετάξουν, το πώς θα τα προσαρμόσουμε, το πώς θα τα προφυλάξουμε από κάποιες άλλες καταστάσεις. Τα ζευγαράκια ξαναξεκίνησαν να ξαναγεννήσουν, να κάνουν δεύτερη φωλιά, κάποιες βγάλανε και ενώ προχωρήσανε πολύ καλά, μετά από 10 μέρες ήταν κάποιες προτάρες που είχαν 4 και 5, για κάποιον λόγο τα παρατήσανε. Έτσι, δεν θέλαν άλλο να τα ταΐσουν γιατί κουράστηκαν. Είναι αυτό που λέω πάρα πολλές φορές στην αναπαραγωγή, φίλου μου, κοιτάμε πάντα τα μεγάλα τα πουλάκια και όχι τα μικρά, έτσι. Γιατί αν δεν έχουμε γερούς και υγιείς, ας το πούμε έτσι, και ακούραστους γονείς, δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να βγάλουμε κάποια πουλάκια έτσι όπως τα θέλουμε. Όλα έχουν απαιτήσεις, και τα καναρίνια και τα περιστέρια. Τα περιστέρια δεν ξεκίνησαν κάποια τόσο καλά. Έχουμε και εκεί κάποια τα πρώτα αποτελέσματα τέλος πάντων, αλλά όπως είπαμε φίλοι μου, δεν χρειάζεται να στεναχωριέστε, κάνουμε ένα χόμπι, έτσι. Από το τελευταίο βιντεάκι που ανέβασα, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, οι περισσότεροι. Και όπως και πολλοί φίλοι είχαν πάρα πολλά ερωτήματα, φίλοι και φίλες, μην κάνετε πολλά πράγματα για τα καναρίνια εδώ πέρα την περίοδο αναπαραγωγής. Αφήστε τις θηλυκές να πάνε όπως πρέπει να πάνε, όπως το ορίζει η φύση. Αν είναι να προχωρήσουν, θα προχωρήσουν, και αν είναι να μην προχωρήσουν, δεν θα προχωρήσουν. Μην στεναχωριέστε, απλά συνεχίστε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Έχω κι εγώ στα ζευγάρια που έβαλα, κάποιες θηλυκές δεν γέννησαν καθόλου, γεννάν τώρα για πρώτη φορά, τις είχε κόψει το κρύο, κάποιες γεννήσανε και δεν γλωσσίσανε, κάποιες άλλες όπως είπαμε τα ψοφίσανε, συμβαίνουν και σε μένα. Σε μένα ίσως να μην φαίνεται, διότι αν καθίσουμε και μετρήσουμε όλα αυτά τα ζευγάρια που έβαλα, θεωρητικά το αποτέλεσμα που έχω είναι 0. Έτσι, δεν είναι πάρα πολύ καλό, αλλά επειδή μπαίνουμε στη διαδικασία και κάνουμε ένα χόμπι, 25 πουλάκια σαν πρώτη φάση, ας το πούμε έτσι, αυτά που πετάξανε, ακούγεται πάρα πολύ καλά. Έτσι, οπότε θα μπούμε στη δεύτερη διαδικασία τώρα από εδώ και πέρα. Αν έχουμε ξανά αυτό το αποτέλεσμα, τα 25 τουλάχιστον, είμαστε πάρα πολύ καλά, είναι λίγο πολύ αυτά που βγάλαμε πέρσι και προπέρσι. Όπως είπαμε για εμάς τους χομπίστες που δεν τους ενδιαφέρει το κέρδος, ας το πούμε έτσι. Δίνουμε μεν για το χρόνο, την άνοιξη, εγώ συνήθως θα δίνω κάποια πουλάκια έτσι για να συντηρήσουμε τα υπόλοιπα, αλλά σε πολύ χαμηλό κόστος. Αλλά όπως είπαμε δεν μας απασχολεί όπως απασχολεί κάποιους άλλους φίλους. Έτσι, για πάμε λίγο να δούμε το βιντεάκι του τι συμβαίνει εδώ πέρα, στο τρελοκομείο, και τα λέμε πάλι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εδώ, έχουμε μια κλώστερ φιλικιά με έναν αρσενικό. Αυτό τον αρσενικό φίλη μου τον κίτρινο τον είχα απέναντι με άλλο ένα κίτρινο. Τα νόμιζα για ζευγάρι, μου χτίσανε και φωλιά και σε κάποια φάση κατάλαβα ότι ήταν και οι δύο αρσενικοί, για να δείτε καμιά φορά πώς συμβαίνουν τα πράγματα, έτσι. Οπότε το μόνο σίγουρο, ας το πούμε έτσι, σημάδι για έναν αρσενικό είναι πάντα το κελάιδιμά του, το καλό το κελάιδιμα, αυτό που ακούτε αυτή τη στιγμή. Εδώ περιμένω να κάνω μια αλλαγή, ίσως να τα βάλω ζευγάρι λίγο πιο αργά, θα δούμε. Δεν θέλω να τα αφήσω έτσι ώστε να τα μπασταδέψω, οπότε τα παρατάμε έτσι όπως είναι για την ώρα. Εδώ αυτή η μικρούλα φίλη μου, εκτάκτος που είχε γεννήσει εδώ πέρα και την άφησε, μου έβγαλε 5 πουλάκια. Τα 4 τα ψόφισε μαζεμένα μέσα σε 2 μέρες, ήταν αρκετά μεγαλούτσικα, έμεινε μόνο ένα. Για να δείτε, δηλαδή σας τα δείχνω, γιατί πρέπει να σας τα δείξω. Δεν είμαστε μόνο εδώ για να δίνουμε
πληροφορίες άσχετες και να το παίζουμε ότι κάποιοι είμαστε και προχωράμε, συμβαίνουν και σε μένα φίλοι μου. Εδώ, τα κλωστεράκια τα τρία μεγαλώσανε. Το ζευγάρι ετοιμάζεται πλέον για δεύτερη γέννα. Ξεκίνησε η φιλικιά να κάνει φωλιά. Ορίστε, μεγαλώσανε. Πράσινο-κίτρινα και τα τρία. Εδώ το ζευγάρι τα Lizard δεν προχώρησε η θηλυκιά καθόλου. Έλα, zoom. Τέλος πάντων, να το πάμε λίγο πιο πίσω. Δεν γέννησε την πρώτη φορά, τώρα ξεκίνησε να ξαναγεννάει μετά από τόσο καιρό. Για κάποιο λόγο την είχε σταματήσει ο καιρός. Είναι περσινή θηλυκιά. Αυτή τη θηλυκιά την άφησα, κάθε χρόνο μου τα ψοφούσε, Lizard και εδώ πέρα το ζευγάρι. Φέτος έβγαλε μόνο ένα, το άφησα να το μεγαλώνει γιατί λέω κάποια στιγμή πρέπει να μάθει, οπότε βλέπετε ότι κάνω και εδώ θυσίες. Την άφησα να το μεγάλωσε, το μεγάλωσε μέχρι που σε κάποια φάση το άφησε να ψωθήσει και τώρα ξαναγέννησε. Έτσι, κάνουμε και κάποιες θυσίες γιατί έκανα μεν ενδιάμεσα κάποιες αλλαγές σε κάποια πουλάκια, αλλά όχι σε όλα. Αυτό το ζευγάρι τα Λίζα τα πρωτάρικα. Έλα, σήμερα μας κάνει νούμερα η κάμερα, πήγε καλά. Έχουμε εδώ το αποτέλεσμα, δύο πουλάκια, μεγαλώσαν και αυτά έτοιμα να πετάξουν. Αυτό το ζευγάρι τα πράσινα, φίλοι μου, περσινό ζευγάρι. Πέρσι ξεκίνησε πάρα πολύ αργά, φέτος με έκανε ακριβώς πάλι τα ίδια νούμερα. Δηλαδή ξεκίνησε, έβγαλε ένα πουλάκι, το πέδεψε και τελικά το ψώφισε. Και πέρσι έτσι μου έκανε και ξεκίνησε μετά λίγο πιο αργά. Εδώ, αυτή η θηλυκιά με γέννησε, φίλοι μου, δύο φορές. Πέρσι είχε κάνει τρεις γέννες πάρα πολύ καλές. Μου γέννησε δύο φορές και τώρα πάλι βλέπετε αυγό εδώ κάτω. Γέννησε έξι αυγά και τις δύο φορές τα παράτησε, δεν τα κλώσσε. Εδώ το παράδοξο που προχώρησε πάρα πολύ καλά με τους αχάτες. Τελικά από τα δύο και δύο που είχα βάλει βγήκανε δύο αχατάκια. Δύο αυγά που είχα βάλει από την Lizard ψοφίσανε προφανώς. Οπότε έχουμε ένα αχάτι εδώ μοσαϊκό. Και ένα βγάλαμε, φίλοι μου, αχάτι οπάλ από το ίδιο ζευγάρι, το οποίο όμως είναι και αλμπίνο, με κόκκινα μάτια. Έτσι, εδώ έχουμε, βλέπετε, ένα αρσενικό με δύο θηλυκές, τα πάνε πάρα πολύ καλά, ο αρσενικός ταΐζει και από εδώ και από εκεί. Εδώ αυτά τα μικρά, εκτός από το κίτρινο που είναι γκλώστερ, το πήρα από μια γκλώστερ που ήταν το τελευταίο, το πιο μικρό, το έκανα μια αλλαγή για να το σώσω γιατί πεινούσε και ήταν έτοιμο να ψοφίσει. Βλέπετε, κάναμε και τέτοια πράγματα. Τα άλλα τα τρία, φίλοι μου, είναι αποτέλεσμα από Lizard θηλυκιά και από τον αχάτι αυτόν τον αρσενικό. Εδώ είναι αυτή η αλλαγή που έκανα που σας λέω, που είχα τα δύο κίτρινα που δεν προχωρούσαν και είχαν κάνει φωλιά, τα νόμιζα για ζευγάρι. Τελικά ήταν και δύο αρσενικοί, έκανα την αλλαγή, έβαλα μία πράσινη τελευταία, ευτυχώς για μένα πριν να τη δώσω γιατί ήταν να τα δώσω. Και γέννησε αυτή τώρα και κλωσάει. Εδώ η μαυροκόκκινη μαζί με τον πράσινο γέννησε μεν κλώσσε αλλά δεν έβγαλε τίποτε, τώρα ξαναγεννάει. Το ζευγάρι αυτό, η θηλυκιά, η περσινή, η πολύ μεγάλη φυσικά, τώρα ξεκίνησε να γεννάει, την περασμένη φορά δεν γεννούσε για κάποιο λόγο. Οι καρδερίες χοροπηδάνε, χαίρονται, κάνουν τα δικά τους, αλλά ακόμα γουλάκια δεν είδαμε. Ταΐζονται προχθές και σήμερα να ταΐζονται. Άστε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι δεν στεναχωριέμαι ιδιαίτερα. Εδώ έχουμε τα πράσινα τα πουλάκια της πέμπτης γενιάς, το παλιό το ζευγάρι των 4 ετών. Πετάξανε τα πουλάκια, όλα είναι έξω, ξεμαλιασμένα. Η θηλυκιά θέλει να κάνει ξανά πουλιά να γεννήσει. Αλλά είχαμε ένα από την αρχή, έκατσε 4 πουλάκια, τα έβγαλε, τα μεγάλωσε, μια χαρά. Εδώ της έκτης γενιάς τα πράσινα και αυτά πετάξανε, άδειασε η πουλιά και εδώ θα ετοιμαστούμε. Τα μικρούλια είναι... έχουν κατεβεί, αρχίζουν να παίζουν γύρω-γύρω. Βλέπετε, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, ευχαριστημένος. Αυτή η θηλυκιά μας έβγαλε και αυτή τρία πουλάκια κάθονταν. Εδώ πέρα είναι, το ένα κατέβηκε νομίζω κάτω. Να το, εδώ είμαστε, τώρα άρχισε να βγαίνουν και αυτά από τη φωλιά. Οπότε και εδώ πάρα πολύ καλά. Και εδώ τα κλωστεράκια, η θηλυκιά μας με τη φράντζα. Έβγαλε, να, το πρώτο πέταξε και άλλο ένα με φράντζα κάτω και άλλο ένα με φράντζα εδώ πέρα. Τα μεγάλωσε μόνη της η θηλυκιά, έτσι. Μέσα σε μια εβδομάδα το ζευγάρι την καβάλισε αυτός
Δεν τάισε καθόλου αυτός, αλλά ούτε και της δημιούργησε πρόβλημα. Αυτή τα μεγάλωσε, γι' αυτό και χρειάστηκε να βγάλω το άλλο το τελευταίο, γιατί το είδα ήταν έτοιμο να ψοφήσει, δεν το τάισε, ήταν το πιο μικρό. Το έκανα μια αλλαγή στην άλλη φωλιά. Όπως είπαμε, πήγαμε πάρα πολύ καλά, 25 αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρουσίαση εδώ πέρα της πρώτης γένας. Πάμε, ξεκινάμε για τη δεύτερη. Θερμοκρασίες, πότε έχουμε ζέστη, πότε έχουμε ψύχρο καιρός, δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί. Πιστέψτε με, έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο, έτσι ακόμη και με μεγάλους εκτροφείς στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν βάλει πάρα πολλά ζευγάρια. Έχουμε το θέμα αυτό φέτος της ασπορίας γενικά. Έχουμε το θέμα ότι κάποιες θηλυκές θα παρατάνε για κάποιους λόγους. Εν τω μεταξύ, από το προηγούμενο βιντεάκι οι ερωτήσεις σας ήταν πάρα πολλές. Απάντησα τουλάχιστον στις περισσότερες. Στο Messenger μου ήρθαν πολλά μηνύματα από ανθρώπους που ήθελαν να μάθουν κάποια απλά πράγματα που είναι για μας. Είπα εκεί τη γνώμη μου και πάντα να ξέρετε ότι θα λέω τη γνώμη μου. Δεν με ενδιαφέρει το τι ισχύει, το τι δεν ισχύει. Κάντε δοκιμές και εγώ εδώ ίδιο σε καθημερινή βάση μπαίνω στη διαδικασία να κάνω κάποιες δοκιμές, να κάνω κάποιες αλλαγές. Ό,τι μπορούμε να σώσουμε θα το σώσουμε, ό,τι δεν μπορούμε θα το αφήσουμε να εξαφανιστεί. Ο δυνατότερος φίλοι μου επιβιώνει. Έτσι, από τη στιγμή που δεν είχαμε αρρώστιες, αφήστε τις θηλυκές ήσυχες ακόμα και δεν είχαν επιτυχία. Μην μπαίνετε στη διαδικασία να χαλάτε τα ζευγάρια να κάνετε αλλαγές από εδώ από εκεί. Από εκεί και πέρα, σκοπεύω να ανεβάσω ένα βιντεάκι γιατί. Πρέπει να κάνω το σταυρό μου, δηλαδή αυτά που κάθομαι και διαβάζω και βλέπω και κάτι παρουσιάσεις που κάνουν ας πούμε, σε κάποια πράγματα. Μην επηρεάζεστε πάρα πολύ φίλοι μου και μην ανακατεύετε τα πουλιά και μην δίνετε άσκοπα λεφτά και μην δημιουργείτε καταστάσεις. Κρατήστε τα πουλάκια όπως ήταν κάποτε, δώστε απλά πράγματα, μία απλή τροφή, σας το έχω πει, μία απλή τροφή, αυτά δίνω μόνο. Μία κελαϊδή είναι απλή, αυγουλάκι φίλοι μου καθαρό, ξεκάθαρο, κάθε μέρα εσείς οι περισσότεροι που έχετε χρόνο, που είστε πιτσιρικάδες, που είστε συνταξιούχοι και έχετε το χρόνο μέσα στην ημέρα, εγώ δεν έχω κανένα χρόνο και όμως κάθομαι, όλα με περιμένουν υπομονητικά μέχρι τις 5-6 ώρα το απόγευμα που θα ανεβώ πάνω, τώρα μόλις τα έβαλα τα αυγουλάκια τους, να φάνε, να τσιμπήσουν, να ταΐσουν. Φεύγοντας το βράδυ πριν να κατεβώ βάζω λίγο αυτή την κίτρινη την τροφή, ας το πούμε έτσι, δεν είναι βιταμίνη, έτσι ώστε να περάσουν το υπόλοιπο την επόμενη μέρα, τέλος πάντων το πρωινό, μέχρι να μπορέσουν να σχολάσουν το απόγευμα και να έρθω. Αρκεί, έτσι, από τη στιγμή που ταΐζουν οι θηλυκές, θα ταΐσουν με αυτά και θα τα απεξέλθουν. Μην μπαίνετε στη διαδικασία να αγοράζετε 1000 πράγματα, να δίνετε, να κάνετε την υπερβολή και το πορτοφόλι σας χαλάτε και μην νομίζετε ότι θα ωφελήσετε. Έτσι, από εκεί και πέρα, μία φορά την εβδομάδα σίγουρα πολυβιταμίνη, λίγο να δυναμώνουμε. Μαρουλάκι και τέτοια σπάνια δίνω, να σήμερα έδωσα. Είχα να δώσω καμιά δεκαριά μέρες. Όταν είναι πολύ μικρά τα πουλάκια, ούτε σε άλλους δεν δίνουμε, ούτε μιλαράκι για να μην πέφτει καμία διάρκεια. Κοκκίλι σπασμένο, ασβέστιο και τέτοια οπωσδήποτε. Τρία βασικά πράγματα. Αυτά δίνω στα πουλάκια, με αυτά μεγαλώνω. Στοιχειώδη καθαριότητα, αφήστε, είναι η καλύτερη περίοδο φίλοι μου για να δημιουργηθούν αντισώματα πλέον αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που όλα πάνε καλά, τα πουλάκια που θα επιβιώσουν και θα πετάξουν, αφήστε τα, μην τα δίνετε φάρμακα, μην μπαίνετε στη διαδικασία να τα κάνετε πρόληψη για να μην τα χάσετε, προτιμήστε να χάσετε ένα-δυο πουλάκια παρά να καταστρέψετε το ανοσοποιητικό σύστημα που έχουν πάρει αυτή τη στιγμή από τους γονείς και από όλο αυτό το περιβάλλον που υπάρχει, όλες αυτές οι ασθένειες που είναι ασθενέστερες τώρα πλέον από τη στιγμή που σταματάνε οι πολλές υγρασίες και έχουμε μόνο ζέστη. Σύντομα θα ανεβάσω, έχω ανεβάσει παλιότερα ένα βιντεάκι για την ευλογία, σύντομα θα ανεβάσω άλλο ένα γιατί είναι το μόνο που θα μας απασχολήσει σε 2 μήνες και όχι από τώρα. Θα πω πάλι τα δικά μου, ας με κατηγορήσουν κάποιοι, δεν με ενδιαφέρει και κάπως έτσι προχωράει φίλοι μου το χόμπι μας εδώ στο μεγάλο εκτροφείο, στο μικρό εκτροφείο, στο τρολοκομείο εδώ μέσα, σε καθημερινή βάση. Αχρηστεύω δικές μου ώρες από τη ζωή μου για να μπορώ να προχωράω το χόμπι να με ξεκουράζει. Πολλές φορές εκνευρίζομαι, τρέχω, όλα πέφτουν πάνω στο κεφάλι μου, τα περιστέρια γαζώνονται στις σίτες, θέλουν να βγουν, θέλουν το χρόνο, θέλουν να φάνε, θέλουν να ταΐσουν, θέλουν να ποτίσουν. Το ίδιο και τα καναρίνια, το κάθε ένα ζευγάρι ξεχωριστά έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εκεί σφίγγουμε τα δόντια φίλοι μου και προχωράμε, γιατί από τη στιγμή που τα έχουμε, κάπως έτσι θα τα προχωρήσουμε και θα τα πάμε. Έτσι. Ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλές αποτυχίες, τα ακούω από πάρα πολλούς φίλους. Το δύσκολο είναι όταν έχετε 2 ζευγαράκια και περιμένετε να βγάλετε κάτι και δεν βγαίνουνε. Εγώ αυτή τη στιγμή σας είπα, άμα τα βάλουμε κάτω και μετρήσω τα ζευγάρια που έβαλα, είμαι κι εγώ αποτυχημένος, αλλά επειδή κάνουμε ένα χόμπι, όπως είπαμε, αυτά τα πουλάκια, τα 10, τα 20, τα 30 που θα βγουν και άλλα τόσα που θα βγουν, είναι υπέρα αρκετά, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτό το χόμπι μας.
και όπως είπαμε, μην πειράζετε τα ζευγάρια, μην πειράζετε τις ηλικίες, δώστε μία δεύτερη και μία τρίτη ευκαιρία και ίσως αν χρειαστεί για τον χρόνο. Έτσι συμβαίνει και σε μένα και στα καλύτερα σπίτια και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ανοιχτούς που θέλουν να σας δείξουν ότι πραγματικά συμβαίνει και όχι μόνο να κρύβονται και να δείχνουν μόνο επιτυχίες και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι για όλους εσάς. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στην αναπαραγωγή και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας, φίλοι μου.